Πάμε στην αγαπημένη μας Θέκλα. Θέκλα on fire. Λοιπόν, Θέκλα μου, καλημέρα. Πρώτη φορά σε βλέπω με Skype καταρχήν. Καλημέρα, Αντρέα μου. Πρώτη φορά με Skype. Μάθαμε και τα Skype εμείς. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Δεν το είχαμε σκεφτεί από τον καιρό που έβαλα τον εαυτό μου. Λοιπόν, θα το εφαρμόσουμε αυτό. Θα το εφαρμόσουμε. Τώρα, ζούμε σε καιρούς περίεργους, μοναδικούς, πρωτόγνωρους. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχει πάθει μια παράνοια όλη η κοινωνία. Αλλά είναι και μια ευκαιρία ταυτόχρονα να κάνω μια ανασύνταξη δυνάμεων, μια αναθεώρηση στόχων, μια αναθεώρηση σχέσεων, να δούμε οι σχέσεις μας πού πηγαίνανε, πού είναι, πού πάνε. Η καραντίνα λοιπόν έχει τα καλά της. Λοιπόν, εσύ φυσικά αυτά τα καλά δεν μπορείς να τα απολαύσεις επειδή είμαι σε δουλίτσα. Καραντίνα, εργάζεσαι κανονικά. Είμαι δουλίτσα. Ναι. Αλλά και το απολαμβάνουμε. Υπάρχεις και εσύ. Ναι. Ανδρέα μου, χρειάζονται φρέσκες εκπομπές, καινούργιες εκπομπές. Ο κόσμος φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ... Αυτοί που βλέπουν τηλεόραση τώρα είναι πάρα πολύ. Να παίζει συνέχεια επαναλήψεις. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι είστε στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή του μέρους της κοινωνίας που εργάζεται και περιμνεί για τους υπόλοιπους. Μας βρίζουν, αλλά δεν πειράζει, ναι. Γιατί να σας βρίσουν. Γιατί λέει τρομοκρατούμε τον κόσμο, δεν κατάλαβες. Εμείς φταίμε. Δεν βρέχει, φταίμε εμείς. Βρέχει, φταίμε πάλι εμείς. Η οικονομία πάει χάλια, φταίμε εμείς. Βγάζουμε τα σκάνδαλα έξω, φταίμε εμείς. Ναι. Στα πλαίσια των ξεκαθαρίσματων. Για λέγε. Κάνεις ξεκαθάρισμα αυτή την περίοδο. Έτσι. Ναι. Είναι και να αξιολογήσεις με ποιο τρόπο σε κρίνει κάποιος, για ποιο λόγο σε κρίνει ή σε κατακρίνει κάποιος και ποια μπορεί να είναι τυχόν τα κίνητρά του. Mm-hmm. Για να μπούμε και λίγο στο θέμα μας. Μάλιστα. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή που λες ότι μια μερίδα του πληθυσμού, δεν νομίζω να είναι όλος ο πληθυσμός, μια μερίδα του πληθυσμού κράζει εντός εισαγωγικών ή κατακρίνει τους δημοσιογράφους ότι οι δημοσιογράφοι ευθύνονται για τον πανικό που έχει προκληθεί. Όχι τώρα μόνο, μήπως... γενικότερα για πολλά πράγματα ευθύνονται. Ναι. Έτσι, εγώ ναι. Μιλάω τώρα ειδικά ναι. Για την καραντίνα. Ναι. Μήπως αυτοί οι άνθρωποι που ψάχνουν μαύρα πρόβατα ή κάποιον να ψέξουν είναι άνθρωποι που δεν αντέχουν τις δικές τους ενοχές. Μήπως κάνουν μία προβολή πάνω στους άλλους αυτό που ισχύει για τους ιδίους. Ναι. Στη ψυχολογία γνωρίζουμε ότι η φράση, η κυπριακή, η χωριάτικη, η ρίση, «Πού τα ξέρεις και στραβε, ξέρω τα που λόγω μου», ναι. Σου αν έχεις ακούσει ποτέ. Το ακούσει βέβαια. «Πού τα ξέρεις παππού μου αυτά που λες, δηλαδή τα ξέρω από μένα». Ισχύει. Δηλαδή, αν εγώ θα είχα αρνητικά κίνητρα και τα κάνω κάτι με κακό σκοπό, υποθέτω αυτόματα ότι και ο άλλος έχει αρνητικά κίνητρα. Ναι. Και αυτός είναι ένας πολύ βασικός νόμος της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή αυτό που εγώ θα έκανα θεωρώ ότι θα το έκανες εσύ. Ή αυτό που εγώ δεν θα έκανα θεωρώ πως εσύ δεν θα το έκανες. Λοιπόν, τώρα με την καραντίνα είναι καιρός να ξεκαθαρίσουμε και να ξεσκαρτάρουμε όχι μόνο τις ντουλάπες μας όπως κάνουν μερικοί, όχι μόνο τις αποθήκες μας, αυτές είναι καλές ιδέες για κάποιον που θέλει να περάσει δημιουργικό χρόνο στο σπίτι και δεν μπορεί να νιώθει καλά ότι κάθομαι και δεν κάνω κάτι. Είναι όμως η καραντίνα μια εξαιρετική περίοδος για να ξεσκαρτάρουμε και τις ανθρώπινες σχέσεις μας. Να συνειδητοποιήσουμε επιτέλους πως δεν σκεφτόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια κίνητρα. Σωστό. Δεν είμαστε όλοι καλοπροαίρετοι ή κακοπροαίρετοι. Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Και τώρα με την καραντίνα που έχουμε μπει σε μια συνθήκη, θα έλεγα λίγο ανατολική, ναι. Έχουν χαμηλώσει ρυθμοί. Δεν μιλάω για εσάς στην πρώτη γραμμή και σας ευχαριστούμε και εσάς και τους νοσηλευτές και τους ιατρούς και τα σώματα ασφαλείας, όλους όσοι ενώ είμαστε εν καιρό καραντίνας εργάζεστε και το κάνετε πραγματικά γιατί είναι το καθήκον σας, εντάξει. Έτσι. Μιλάω για τη μεγάλη πλειονότητα του κόσμου που είμαστε στο σπίτι. Έχουν χαμηλώσει οι ρυθμοί. Ζούμε σε ανατολικούς ρυθμούς, δηλαδή πιο χαλαρούς, πιο ήσυχους ρυθμούς. Ζούμε στο εδώ και τώρα. Και τώρα είναι εξαιρετική ευκαιρία για ενδοσκόπηση και για ανάλυση των σχέσεων μας, των διαπροσωπικών μας σχέσεων. Γιατί στη δυσκολία, στη λύπη, αλλά και στην ευκολία, στη χαρά και στην επιτυχία, φαίνεται ποιος είναι πραγματικά φίλος μας και ποιος μας αγαπάει πραγματικά ή όχι.
Ναι. Είναι ένα δοκιμαστήριο για τις σχέσεις. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Σε περιόδους κρίσης, εκεί κάνουμε αναψηλάφιση πλέον των πραγμάτων που είναι γύρω μας και μέσα μας. Μα, Ανδρέα μου, συνήθως τρέχουμε. Τρέχουμε να προλάβουμε το τρένο, που δεν έχουμε τρένο στην Κύπρο μεταφορικά. Τρέχουμε να προλάβουμε προθεσμίες, τρέχουμε να προλάβουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, τρέχουμε να προλάβουμε να κάνουμε τις δουλειές στο σπίτι, τρέχουμε να προλάβουμε να πάρουμε να φέρουμε τα παιδιά κλπ. Ξαφνικά όλα αυτά σταμάτησαν. Σκεφτόμουν προλίγου ότι εγώ δεν έχω στείλει καμιά φορά το μήνυμα που στέλνεις για να πάρεις άδεια εξόδου. Δεν έχω βγει από το σπίτι. Μάλιστα. Έχει από τις 13 του Μάρτη να βγω από το σπίτι. Μάλιστα. Και σκεφτόμουν ότι μάλλον δεν θα βγω, επειδή έχουμε ένα στο σπίτι που βγαίνει. Καταλάβεις, να μην βγαίνουμε όλοι, για να, να είμαστε πιο ασφαλείς όλοι. Έτσι. Γενικότερα. Σωστό. Αυτό. Σωστό. Το social distancing. Σωστό. Και σκεφτόμουν πόσες μέρες έχει να βγω έξω. Άρα, επειδή δεν βγαίνω έξω, αναγκαστικά μένω μέσα, και επειδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάθεται, κάθεσαι μέσα και κάθεσαι μέσα σου. Ναι. Δηλαδή, αναγκαστικά μπαίνει σε μία ενδοσκόπηση και αρχίζεις να αναλύεις τα συναισθήματα σου, τη διάθεση σου, τη σκέψη σου. Αρχίζεις να παρατηρείς πράγματα που προηγουμένως δεν παρατηρούσες. Δεν είχες χρόνο, για παράδειγμα, να παρατηρήσεις προηγουμένως πώς συμπεριφέρονται κάποιοι άνθρωποι που τους είχες μέσα στη ζωή σου και τους είχες δεδομένους. Δεδομένους ότι είναι καλοί. Π.χ. Α, αυτός είναι ένας φίλος που έχω εδώ και 10 χρόνια, είναι καλός. Αυτή είναι μια φιλία που κρατεί 3 χρόνια, είναι καλή. Ή αυτή είναι μια καλή γειτονία. Δεν είναι όλες οι σχέσεις καλές. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι θετικοί προς εμάς. Έχουμε πολλές σχέσεις στη ζωή μας οι οποίες χρειάζονται ξεσκατάρισμα. Και για να χρησιμοποιήσω και μια αγαπημένη μας λέξη, ναι, την οποία έχουμε λασάρει από το πρωτοσέλιδο, ναι, μαζί εσύ και εγώ, κάποιες σχέσεις είναι τοξικές. Είναι τοξικές. Δηλητηριώδεις. Είναι. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και τώρα είναι ο καιρός να το δούμε. Το θέμα είναι να το δούμε όμως. Όχι να απλά να το προσπεράσουμε πάλι επιφανειακά. Καιρός να καθαρίσουμε. Είναι μεγάλη πνευματική ευλογία το γεγονός ότι οι ρυθμοί χαμηλώνουν. Ναι. Σαφώς, επειδή άκουγα και προηγουμένως την παρέμβαση την τηλεφωνική, σαφώς είναι κακό για την οικονομία αυτό που συμβαίνει. Εντάξει. Σαφώς είναι κακό για κάποιους κλάδους οι οποίοι θα περάσουν ίσως πιο δύσκολα και από το 2013. Δεν το αγνώ αυτό το φαινόμενο και δεν δείχνω αναισθησία προς αυτό. Ναι. Όμως, από τη στιγμή που ήδη συμβαίνει, ας δούμε το καλό που μπορεί να κρύβεται στο κακό. Ουδέν κακό να μηγές καλού. Ας βρούμε το καλό, δηλαδή να δυναμώσουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, να αποκτήσουμε πιο ειλικρινή σχέση με εμάς, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας περισσότερο, γιατί συνήθως αφήνουμε τον εαυτό μας απροστάτευτο και θεωρούμε με αφέλεια ότι «μα δεν πειράζει αν ο άλλος μου κρατάει μούτρα, μα δεν πειράζει αν μου κάνει, αν χρησιμοποιεί πάνω μου το τάδε όπλο ψυχολογικού πολέμου ή το δίνα όπλο ψυχολογικού πολέμου, επειδή δεν παθαίνω τίποτα, μωρέ, ναι, είμαι immune». Κανείς δεν είναι immune στην τοξικότητα. Όπως τώρα κανείς από εμάς δεν είναι immune στον κορονοϊό το συγκεκριμένο, το SARS-CoV-2 όπως το λένε. Δεν έχουμε δηλαδή αντισώματα και στην τοξικότητα δεν έχουμε αντισώματα. Κανείς από εμάς. Η τοξικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το συνηθίσεις, ούτε μπορείς να μείνεις μακριά και να μην σε επηρεάσει. Χρειάζεται να είσαι συνέχεια σε επιφυλακή για να το οριοθετείς. Έχεις δίκιο. Οπότε τώρα είναι πολύ καλή εποχή να ξεκαθαρίσουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και τη σχέση μας με τους άλλους. Ενάμιση και να βάλουμε όρια. Όλα να τα βάλουμε σε μία τάξη. 1,5 λεπτό ακόμα. Πες μου, σύντομα, ανακαλύπτω τοξικότητα σε μία σχέση. Είτε είναι πολύ κοντά μου, είτε λίγο μακριά μου. Τους διώχνω. Το λέω. Η τοξικότητα στις σχέσεις δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να γιατρέψουμε. Δεν μάλιστα, γιατρεύεται. Μάλιστα. Άρα... Εκτός και αν ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί με τοξικό τρόπο αποκτήσει ενσυναίσθηση δεν ξέρω πώς και να αναζητήσει από μόνος του βοήθεια. Κάτι το οποίο είναι απίθανο. Άρα, τον στέλνουμε στο καλό. Τον οριοθετούμε. Μάλιστα. Γιατί μπορεί να είναι μέλος της οικογένειας μας, μπορεί να είναι ένας γονιός μας σε μεγάλη ηλικία, για παράδειγμα, και να μην μπορούμε να κόψουμε σχέσεις, να μην θέλουμε να κόψουμε σχέσεις. Βάζουμε οριοθέτηση. Μάλιστα. Οριοθέτηση και βάζουμε πάνω απ' όλα το δικό μας ψυχικό καλό, το οποίο θα έπρεπε να το κάνουμε σε όλες τις περιόδους. Όχι μόνο τώρα που είμαστε στην καραντίνα, αλλά είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Και το ξαναλέω,
Ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Όχι ότι είναι καλό αυτό που περνάμε. Σαφώς θα δοκιμαστεί η κοινωνία, σαφώς θα δοκιμαστεί η οικονομία, σαφώς θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες. Όμως ας πάρουμε τις θετικές ώστε να δυναμώσουμε. Σωστό. Και όταν θα έρθει η ώρα να ξαναριχτούμε στη μάχη όλοι, να βγούμε όλοι προς τα έξω, να είμαστε τουλάχιστον πιο ενδυναμωμένοι. Τέλεια. Δηλαδή αυτή η περίοδος του κλεισίματος στο σπίτι να μην μας διαλύσει, αλλά να μας δυναμώσει αν είναι δυνατόν. Τέλεια. Λοιπόν, Θέκλα σε καιρό κορονοϊού. Αυτή είναι η Θέκλα μας. Θα την έχουμε πάλι κοντά μας πολύ σύντομα. Μου άρεσε αυτό με το Skype. Και εμένα, και εμένα. Δεν θέλω ούτε άδεια, ούτε μήνυμα. Θα το ξανακάνουμε. Θα το καθιερώσουμε αυτό. Καλημέρα, Θέκλα μου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.